Κύριε Πρόεδρε, ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα δεν θα μπορούσε να έρθει με τη μορφή της τροπολογίας. Αλλά θα έπρεπε να έρθει και να ακολουθεί κανονική διαδικασία, να μπορέσει να υπάρξει μελέτη στις επιτροπές, να τοποθετηθούν ενδεχόμενα και φορείς, ενδεχόμενα λέω, και να μπορεί να γίνει μια πιο αναλυτική συζήτηση. Και το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε το δεύτερο μέρος της τοποθέτησης του κ. Υπουργού ότι είναι το ουσιαστικό. Είναι πρόσχημα ότι αντιμετωπίζει τη Χρυσή Αυγή. Επί της ουσίας μπορεί να μην την αντιμετωπίσει και να κατέβει η Χρυσή Αυγή, αρκεί να μην έχει αυτά τα άτομα στο διευθυντικό της πυρήνα. Τι κάνει επί της ουσίας, και εδώ είναι το επικίνδυνο, επί της ουσίας προσπαθεί να ελέγξει τα καταστατικά, τον τρόπο οργάνωσης και την εκλογή στην ηγεσία των κομμάτων, ποιοι θα μπορούν να την απαρτίζουν. Και μάλιστα ο έλεγχος αυτός να είναι στο διηνεκές για το ποινικό τους μητρό. Και επειδή ακριβώς εδώ πέρα υπάρχουν μια σειρά διατάξεις που δεν αφορούν απλά και μόνο τα νεοφασιστικά κόμματα, αλλά αφορούν και τρομονόμο, αφορούν και περιστολή δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, το δικαίωμα δηλαδή από την απεργία, από άλλα ζητήματα, διατάραξης κοινής ησυχίας ή... και μια σειρά άλλων τέτοιων ποινικών θεμάτων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις μαζικές δραστηριότητες του κινήματος, πολύ φοβούμαστε ότι θα διαμορφωθούν εκτροματικές διατάξεις. Με βάση αυτή τη λογική και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή τη λογική. Πολύ δε περισσότερο όταν γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον αντικομουνισμό που υπάρχει υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα που είναι απαγορευμένα από την πολιτική ζωή. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς εκφράζουμε την ανησυχία μας, ζητάμε να αποσυρθεί η τροπολογία από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να συζητηθεί πολύ πιο ολοκληρωμένα και αναλυτικά.